Ο κύριος Χαρδαλιάς στις δηλώσεις του αναφέρθηκε στη σημαντικότητα του εγχειρήματος, προτρέποντας τους κατοίκους του νησιού να εμβολιαστούν ώστε να επιτευχθεί σύντομα το πολυπόθετο τείχος ανοσίας, ενώ έκανε για ακόμα μια φορά έκκληση για την τήρηση όλων των προστατευτικών μέτρων, ώστε να μην ξεσπάσουν οι υπερτοπικές ηρωές, ιδίως μετά το άνοιγμα του τουρισμού. Από τη Δευτέρα, το εμβολιαστικό κέντρο της Κέρκυρας θα είναι σε λειτουργία με 10 γραμμές, με μονοδοσικό Johnson & Johnson. Έτσι ώστε η προσπάθεια που έχει ξεκινήσει με τη Γαλάζια Ελευθερία να συνεχιστεί. Σας θυμίζω ότι στην Κέρκυρα τα ποσοστά των εμβολιασμένων έστω με μία δόση πριν τη Γαλάζια Ελευθερία της τάξης του 23% υπολείπονταν του εθνικού ποσοστού. Αυτή τη στιγμή έχουν φτάσει στο 32%, πολύ κοντά στο 33,5% που είναι το εθνικό ποσοστό. Σε κάθε περίπτωση κάνουμε έκκληση σε όλους τους κατοίκους του νησιού να αγκαλιάσουν την προσπάθεια αυτή. Υπάρχουν διαθέσιμα ραντεβού από τη Δευτέρα και είναι πάρα πολύ σημαντικό να γίνει αντιληπτό ότι η εικόνα μας προς τα έξω είναι η εικόνα ενός ασφαλούς νησιού, μιας ασφαλούς χώρας, στην οποία και οι ταξιδιώτες θα πρέπει να αισθάνονται ασφαλείς και το βασικότερο και αυτοί που θα τους φιλοξενήσουν θα πρέπει να είναι ασφαλείς. Οτιδήποτε άλλο δημιουργεί πρόβλημα στην προοπτική του τουρισμού μας. Η παράκληση λοιπόν είναι να εμπιστευτούμε την επιστήμη, να βρεθούμε όλοι εδώ, να χτίσουμε το τείχος ανοσίας και εδώ στην Κέρκυρα, έτσι ώστε να μπορέσουμε να επιστρέψουμε σιγά σιγά στην κανονικότητά μας. Αυτό που προέχει είναι βήμα-βήμα να επιστρέψουμε στην κανονικότητά μας. Για να γίνει αυτό, δύο πράγματα χρειάζεται: να χτίσουμε το τείχος ανοσίας μέσα από τους εμβολιασμούς και έκκληση, παράκληση, κρατάτε τα μέτρα. Δεν έχει τελειώσει τίποτα. Και θα είναι ολέθριο να έχουμε υπερτοπικές συρροές, πόσο μάλλον σε νησιά, πόσο μάλλον σε τουριστικούς προορισμούς. Άρα τίποτα δεν έχει τελειώσει, φοράμε τις μάσκες, κρατάμε τις αποστάσεις, αποφεύγουμε παράλογους συγχρωτισμούς και αυτό είναι μια σύσταση, μια παράκληση προς όλους. Όλοι πρέπει να δώσουμε το καλό παράδειγμα. Δεν θέλω να προσθέσω κάτι άλλο. Νομίζω ότι... Να ολοκληρώσω την καλοσύνη. Νομίζω ότι από Δευτέρα άλλη μία σύγχρονη δομή με σεβασμό στον πολίτη παραδίδεται στους πολίτες και τους κατοίκους της Κέρκυρας. Την πρώτη εβδομάδα είναι υψηλό το ποσοστό των ραντεβού που έχουν κλείσει. Νομίζω ότι χρειάζεται μια κινητοποίηση και από τις τοπικές αρχές έτσι ώστε να γίνει συνείδηση σε όλους ότι οτιδήποτε θέλουμε να κάνουμε και οτιδήποτε προοπτική θέλουμε να αποκτήσουμε σαν νησί τουριστικό θα πρέπει να περάσει μέσα στο τείχος ανοσίας. Για να υπάρξει τείχος ανοσίας θα πρέπει όλοι να εμβολιαστούν. Επιλέξαμε το μονοδοσικό Johnson & Johnson για να συνδράμουμε και στην προσπάθεια αυτή στο πλαίσιο της Γαλάζιας Ελευθερίας. Ο Υφυπουργός αναφέρθηκε και στο νέο επιδημιολογικό εργαλείο, στο οποίο μπορούν να έχουν πρόσβαση οι πολίτες μέσα από μια πλατφόρμα, ώστε να γνωρίζουν ανά πάσα στιγμή την πορεία της πανδημίας στην περιοχή τους, επισημένοντας ότι σε περίπτωση που η κατάσταση ξεφύγει, θα επιβάλλεται τοπικό lockdown διάρκειας από 10 έως 20 μέρες. Βεβαίως, χθες ανακοίνωσα κιόλας ότι έχουμε ένα καινούργιο επιδημιολογικό εργαλείο, το οποίο θα μπορείτε να το παρακολουθείτε όλοι. Πλέον η λογική που λέει ότι δεν ξέραμε, δεν είχαμε ενημερωθεί, πλέον θα υπάρχει μια πλατφόρμα στην οποία θα μπορεί η κάθε δημοτική αρχή, ο κάθε πολίτης να μπαίνει μέσα και να βλέπει την πορεία της πανδημίας στην περιοχή του, έτσι ώστε να καταλάβουν ότι ο καθένας κρατάει τις τύχες του στα χέρια. Εάν για οποιονδήποτε λόγο ξεφύγει η κατάσταση, βεβαίως θα υπάρχει ένας βαθμός μέτρων, ένα τοπικό lockdown, το οποίο αυτό περιλαμβάνει κάποια συγκεκριμένα πράγματα τα οποία ανακοινώσαμε και χτες και το οποίο θα είναι σε πρώτο δεκαήμερο και αν χρειαστεί και δεύτερο δεκαήμερο. Άρα νομίζω ότι το τελευταίο πράγμα που θέλουμε είναι να κάνουμε πισωγυρίσματα. Αυτό που είναι το πολύ σημαντικό είναι να κάνουμε βήματα προς τα εμπρός. Για να κάνουμε βήματα προς τα εμπρός πρέπει όλοι να εμβολιαστούμε, όλοι να κρατάμε τα μέτρα και ειδικά το ζήτημα το να κρατάμε τις αποστάσεις και να φοράμε τις μάσκες μας. Παράλληλα, επισήμανε όσον αφορά την ένταξη της χώρας μας στην πράσινη λίστα για τον τουρισμό, ότι θα πρέπει οι εμβολιασμοί να ξεπεράσουν το 50% τουλάχιστον με τις πρώτες δόσεις. Μέχρι σήμερα έχουν γίνει 3 εκατομμύρια εμβολιασμοί. Είμαστε σε αγαστή συνεργασία με όλες τις, με όλες τις χώρες, οι οποίες αποτελούν, αν θέλετε, και πηγή τουριστικού προϊόντος. Είναι πολύ σημαντικό να αισθάνονται ότι η δουλειά που γίνεται είναι πρωτότυπη. Και αυτό έχει αποδειχθεί. Έχει αποδειχθεί και από τα στοιχεία που το Υπουργείο Υγείας δίνει συνέχεια σε όλες τις χώρες και στη Μεγάλη Βρετανία και την αξιοπιστία που έχουμε χτίσει σαν χώρα.
Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν ότι μέσα και από αυτήν την πλατφόρμα και όλοι οι πολίτες της Ευρώπης θα μπορούν να ενημερώνονται για ποια είναι η πραγματική κατάσταση. Άρα το αν θα παραμείνει σε κόκκινο ή αν θα παραμείνει σε πράσινο ή σε πορτοκαλί η Κέρκυρα, ο μόνος που πραγματικά μπορεί να το εξασφαλίσει και εξαρτάται είναι από τους κατοίκους της Κέρκυρας. Όλοι κινδυνεύουν βεβαίως. Δεν είναι η Κέρκυρα που κινδυνεύει. Οποιοδήποτε κινδυνεύει που δεν αντιλαμβάνεται ότι πρέπει πρώτον να χτίσουμε το τείχος ανοσίας και δεύτερον να τηρούμε τα μέτρα. Είναι πολύ απλά τα πράγματα. Δεν αφορά την Κέρκυρα. Αφορά όλους μας τους τουριστικούς προορισμούς. Πρέπει όλοι να συμφωνήσουμε ότι το βήμα προς την κανονικότητα περνάει μέσα και από την ατομική μας ευθύνη. Ξέρω ότι σε κάποιους δεν αρέσει αυτό να ακούγεται, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Αν ο καθένας από εμάς στηρίζει τα μέτρα, σημαίνει ότι πρώτοι θα μπορέσουμε να ξεφύγουμε από αυτή τη λέλαπα, αυτή την παγκόσμια πανδημία. Λοιπόν, είμαστε σε πολύ καλό σημείο, είμαστε όμως σε ένα κομβικό σημείο που δεν πρέπει να κάνουμε κανένα πισωγύρισμα. Και είμαι σίγουρος ότι οι κάτοικοι της Κέρκυρας έχουν αποδείξει στο παρελθόν και κάτω από δύσκολες συνθήκες ότι δεν θα επιτρέψουν να υπάρχει το οποιοδήποτε πρόσκομα στην προσπάθεια που κάνουμε για να έχουμε μια τουριστική σεζόν όπως αξίζει την προσπάθεια όλων των Κερκυραίων. Το μέγα εμβολιαστικό κέντρο που στεγάζεται στις εγκαταστάσεις του Εθνικού Αθλητικού Κέντρου Κέρκυρας θα λειτουργεί με 10 εμβολιαστικές γραμμές στο πλαίσιο του σχεδίου Γαλάζια Ελευθερία που προβλέπει τον οριζόντιο εμβολιασμό των κατοίκων του νησιού με το μονοδοσικό εμβόλιο της Johnson & Johnson. Οι εργασίες για τη μετατροπή του χώρου σε εμβολιαστικό κέντρο ξεκίνησαν το προηγούμενο Σάββατο προκειμένου να ξεκινήσει τη λειτουργία του από τη Δευτέρα 31 Μαΐου. Το εμβολιαστικό κέντρο θα στελεχώσουν 40 αποσπασμένοι νοσηλευτές και επισκέπτες υγείας από πολλές δομές της 6ης υγειονομικής περιφέρειας, αλλά και ιδιώτες γιατροί από την Κέρκυρα. Στόχος είναι να γίνονται έως και 1.000 εμβολιασμοί την ημέρα, ενώ έχει ήδη ανοίξει πλατφόρμα για ραντεβού από την 21η Μαΐου. Πρόκειται για το 7ο μέγα εμβολιαστικό κέντρο στη χώρα που λειτουργεί υπό την ευθύνη της πολιτικής προστασίας με τη συνεργασία του Υπουργείου Υγείας και των ενόπλων δυνάμεων. Οι εμβολιασμοί θα πραγματοποιούνται καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, ενώ με τη συνδρομή της αστυνομίας θα γίνεται καθημερινή διαχείριση της κυκλοφορίας για την ασφαλή προσέλευση των πολιτών και όσων κάνουν χρήση των εγκαταστάσεων του Εθνικού Αθλητικού Κέντρου.